Μόδωνα 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα σήμερα, 28 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Φόβοι των ξενοδόχων για τον τουρισμό. Μανούλης Βαρκαράκης και Μιχάλης Βαμιδάκης μιλούν για κινούμενη άμμο. Μικρό καλάθι κρατούν συνολικά οι επιχειρηματίες ακόμα και σήμερα για την τουριστική κίνηση, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και η πολιτική κάθε χώρας δείχνουν πως το όποιο άνοιγμα θα γίνει Ιούλιο και Αύγουστο. Αλλαγή της πολιτικής των αφήξεων τουριστών από τη Ρωσία στη χώρα μας, αποφάσισε το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση υπό το φόβο του νέου πανδημικού κύματος κορονοϊού εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα. Αναφέρεται στην έκρηξη κρουσμάτων από τη Ρωσία και επισημαίνει πως οι επισκέπτες θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλό τεστ ώστε να εισέρχονται στη χώρα μας, ανεξάρτητα από το αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Εκτός των πράσινων χωρών για τους Βρετανούς, παραμένει η Ελλάδα από τις 30 Ιουνίου και για τρεις εβδομάδες. Δεν υπάρχει εντολή επιβολής πρόσθετων μέτρων, δήλωσε από την πρόσφατη σύνοδο κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από Μέρκελ και Μακρόν, όπως έγινε γνωστό από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στις κλειστές σοβαρές αγορές για την Ελλάδα, αναφέρεται στον 984 ο πρόεδρος των ξενοδόχων από το Λασίθι. Ο κύριος Βαρκαράκης εκφράζει και το φόβο του για τα τοπικά lockdown, όπως επίσης και για τα λουκέτα. Μόνο με ορθολογισμό και κουμάντο μπορεί να βγει η τουριστική σεζόν, καθώς από Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά, η εκτίμηση του επιχειρηματία Μιχάλη Βαμιεδάκη. Την αλλαγή στο χρονικό όριο διάρκειας της βεβαίωσης νόσησης που θα ισχύσει από τώρα και στο εξής για τις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ανακοινώνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα τροποποιείται μία από τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα και των ταξιδιών προς νησιωτικούς προορισμούς ως ακολούθως. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα και από την υπηρετική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό βεβαίωση νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Οι προηγούμενες αεροπορικές οδηγίες προέβλεπαν ότι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύως 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί, με την παρέλευση 30 ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο από δημόσια αρχή, σύμφωνα με την οικία νομοθεσία. Τη χρήση μάσκας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όπως η κοινωνική απομόνωση, η αποφυγή του συνωστισμού και η υγιεινή των χεριών, συνεχίζει να συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τους πλήρους εμβολιασμένους επίσης, καθώς το νέο, πολύ μολυσματικό νέο στέλεχος του ιού διασπείρεται γρήγορα ανά τον κόσμο. Το νέο αυτό στέλεχος είναι το ταχύτερο στη διασπορά του ιού έως τώρα. Η παρουσία του έχει εξακριβωθεί σε 92 χώρες. Στην ανησυχητική κατάσταση που διαμορφώνεται με την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, αναφέρθηκε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Ελληνού, λέγοντας ότι αυτό που βιώνουμε μοιάζει με νέα πανδημία. Πρόσθεσε όμως ότι αυτή τη φορά έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είναι το εμβόλιο. Είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα υγιεινής με συνέπεια και πάνω από όλα να εμβολιαστούμε. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη που παρέχουν τα εμβόλια από την μετάλλαξη Δέλτα, η κυρία Ελληνού είπε ότι το AstraZeneca προσφέρει σε όλους όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις κάλυψη άνω του 65%, ενώ πάνω από 80% είναι η κάλυψη για όλους όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων Pfizer και Moderna. Επίσης, μεγάλη κάλυψη προσφέρει και το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson. Εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι από την υποχρέωση διενέργειας self-test σε χώρους εργασίας και ιαθρούμενοι σε γυμναστήρια 15 ημέρες μετά από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και της δεύτερης δόσης, εφόσον πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων. Αλλάζει το πρωτόκολλο στην εστίαση με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι 10 άτομα ένα τραπέζι από 6 που ισχύει σήμερα. Σχετικά με τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, το ανώτατο όριο ατόμων θα είναι 300 άτομα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων παραλίων Plus, ορίζεται μέγιστος αριθμός 120 ατόμων ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.
Μπόνους στους εμβολιασμένους νέους 18 έως 25 ετών και μια κάρτα αξίας 150 ευρώ δίνει η κυβέρνηση, όπως σήμερα ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Κυριάκος Πιερακάκης, Χάρης Θεοχάρης και Λίνα Μενδώνη. Στόχος η ενθάρρυνση των εμβολιασμών και το χτίσιμο του τείχους ανοσίας. Ύστερα από σχεδόν 16 μήνες αναμέτρησης με τον κορονοϊό, η χώρα μας φαίνεται να κερδίζει τη μάχη. Μένοντας πάντα σε επιφυλακή, σταδιακά έρονται οι περιορισμοί. Και καθώς, όπως είδαμε και στα σχετικά διαγράμματα, οι εμβολιασμοί απλώνονται όλο και πιο πολύ, η οικονομική και κοινωνική ζωή επιστρέφει ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση στήριξε πρώτα απ' όλα το σύστημα υγείας, αλλά ταυτόχρονα και τους εργαζόμενους, αλλά και τις επιχειρήσεις. Και πράγματι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδος. Το αποδεικνύει το γεγονός ότι η ύφεση συγκρατήθηκε, ήδη έχουμε σταθερή ανάπτυξη. Έχει έρθει όμως η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει και την προσπάθεια μιας κατηγορίας πολιτών που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα αυτούς τους 16 μήνες. Και αναφέρομαι στους περίπου 940.000 νέους μας από 18 έως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που επί τόσους μήνες είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, είδαν τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια, τη διασκέδαση, ουσιαστικά να χάνονται. Από σήμερα λοιπόν, στους νέους μας ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα, σε μουσεία. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή. Η κάρτα θα δημιουργείται αυτόματα με τον ΑΜΚΑ του κάθε νέου που θα έχει εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Αφορά δηλαδή όλους τους νέους σας που έχουν ήδη εμβολιαστεί και όσους θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής. Η κάρτα αυτή θα έχει προπληρωθεί από το κράτος και θα εξαντλείται σταδιακά ανάλογα με τη χρήση της μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό ή μέσω μιας ειδικής βεβαίωσης για τους λίγους νέους μας που μπορεί να μην διαθέτουν έξυπνη συσκευή, έξυπνο τηλέφωνο. Αξιοποιώντας αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι, οι κάτοχοι θα μπορούν να κάνουν πιο άνετες διακοπές είτε να χαλαρώσουν σε φόρους πολιτισμού και διασκέδασης. Πρόκειται, όπως είπα, για μια οφειλή προς την νεολαία. Ένα δώρο ευγνωμοσύνης, ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή και επικεφαλής των εμβολιαστικών προγραμμάτων στην Κρήτη, Χριστός Λιονής, μιλώντας στον 984 σήμερα, επισήμανε με εμφανή προβληματισμό ότι ο μήνας αυτός είναι ο πλέον κρίσιμος για την εφαρμογή ενός γενικού ολοκληρωμένου σχεδιασμού δημόσιας υγείας στη χώρα, εν όψη και όσων φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες με μεταλλάξεις όπως η Δέλτα. Αντί για προνόμια και παροχές σε εμβολιασμένους, καλό θα ήταν να δούμε την εμβολιαστική ανισότητα, ακόμα και στην κάλυψη ευπαθών και ηλικιωμένων ατόμων ανήμπορων σε σπίτια και απομακρυσμένες περιοχές. Κυρίως όμως ένα σοβαρό σχέδιο επιδημιολογικής επιτήρησης με μέτρα δημόσιας υγείας που θα σπάνε τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού και των μεταλλάξεων και όχι να μιλάμε απλά για τα εμβολιαστικά προγράμματα χωρίς την ύπαρξη ενός ευρύτερου σχεδίου όπου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ο κύριος Λιονής είπε επίσης ότι οι επικοινωνιακές αναφορές, ακόμα και από επιστήμονες, συχνά με αντιφατικό τρόπο δημιουργούν σύγχυση σε μια περίοδο που ο πολίτης χρειάζεται και την εξατομικευμένη πληροφορία για τις επιλογές του. Η σύγχυση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να ήταν πιο προσεκτικές, με εμπλοκή του προσώπου πολύ πιο ουσιαστική. Είναι αυτό που ζητάει
ο χρόνος και ο τόπος τώρα, κύριε Σταχίνη. Μια πολύ προσωπική επαφή. Το βλέπω και από τη δική μου την προσωπική εμπειρία. Οι άνθρωποι μου τηλεφωνούν, ζητάνε να μιλήσουν με κάποιον ή με κάποιους που θα μπορέσουν πραγματικά να τους δώσουν την πληροφορία που να ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό το ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Δεν είναι ρητορική δήλωση. Είναι βασική, πάγια αρχή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της σύγχρονης προσέγγισης της ιατρικής, της τεκμηριωμένης όπως λέγεται, που αν μη τι άλλο εστιάζεται στο πρόσωπο, το person center ή στην προσωποποιημένη πληροφορία. Δηλαδή είναι βασικές αρχές. Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα συστάσεων σε επίπεδο πληθυσμού και έτσι καταλαβαίνω και αναγνωρίζω τις συστάσεις στον πληθυσμό, αλλά από εκεί και πέρα η πληροφορία όταν θα πρέπει να φτάσει στο πρόσωπο πρέπει να μοιραστεί και να ταιριαστεί με τις δικές του προσδοκίες, τις δικές του επιθυμίες, τις δικές του ανάγκες, τη δική του κατάσταση. Που σημαίνει δηλαδή ότι θέλει ένα προσωπικό γιατρό ή ένα προσωπικό επαγγελματία υγείας που πραγματικά λείπει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή τουλάχιστον μια προσωπική επαφή πριν τον εμβολιασμό, το υπογραμμίζομαι αυτό, πριν τον εμβολιασμό για να μπορέσεις να πείσεις, αλλά και μετά τον εμβολιασμό για να μειώσεις την ανησυχία, το φόβο που δικαιολογημένα πολλές φορές συνοδεύει τον εμβολιασμό. Αυτή η προσωπική επαφή, η συνάντηση με το πρόσωπο, όπως λέει και η χριστιανική μας κουλτούρα, δεν έχει γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος της συζήτησης που γίνεται αυτή τη στιγμή και που έγινε και πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά τα θέματα της υγείας. Δωρεάν rapid test σήμερα στην Κρήτη. Οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ βρίσκονται σε Ηράκλειο, πλατεία Ελευθερίας, 9 το πρωί με 7 το απόγευμα και πλατεία Αγίας Εκατερίνης, 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Στα Χανιά, στο Δημαρχείο Χανίων, Κηδονίας 29, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα και στο Ρέθυμνο, στο Δημοτικό Κήπο, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κλειστό σήμερα το ταχυδρομείο στη Βιάνο, καθώς 3 από τους υπαλλήλους του διαγνώστηκαν με κορονοϊό. Κλειστό και το πρακτορείο στα Μοιρά. Προληπτικοί οι λόγοι που παραμένει κλειστό το κατάστημα, είπε στον 984 η Περιφερειακή Διευθύντρια των ΕΛΤΑ, το οποίο θα λειτουργήσει κανονικά αύριο. Την ανησυχία τους εξέφρασαν κυρίως συνταξιούχοι και λοιποί δικαιούχοι επιδομάτων, επικοινωνώντας με το σταθμό, φοβούμενοι καθυστερήσεις στην καταβολή τους. Το δικαστήριο έκρινε παράνομη τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την απεργία που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για σήμερα Δευτέρα, ημέρα εξετάσεων για την εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει λόγο για ξεπερασμένες συνδικαλιστικές αντιλήψεις. Δυσφορία στην Άγκυρα για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και με αποδιακτή της Βρυξέλλης, υποστηρίζει πως η Άγκυρα έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την έναρξη διαλόγου και συνεργασίας. Η καθυστέρηση της λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων για την εφαρμογή της θετικής ατζέντα συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της Τελωνιακής Ένωσης εκλαμβάνεται ως τακτική καθυστέρησης, έλλειψη βούλησης και κατάχρηση της ιδιότητας του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ένα ή δύο κράτη-μέλη. Η αποφυγή αναφορά στο καθεστώς υποψηφιότητάς μας, στο κείμενο επιβεβαιώνει επίσης αυτή την άποψη, αναφέρει η ανακοίνωση της Άγκυρας. Η Τουρκία υποστηρίζει πως θα έπρεπε να ανοίξουν κάποια από τα κεφάλαια για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ενώ για το προσφυγικό αναφέρει πως η μείωση συνεργασίας για τη μετανάστευση μόνο στην οικονομική διάσταση αποτελεί μεγάλο λάθος. Η στόχευση για στενή συνεργασία σε αυτό το τομέα θα είναι προς όφελος όλων, αναφέρει. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τονίζει πως οι αποφάσεις της Συνόδου σχετικά με την Κύπρο αποτελούν ως συνήθως επανάληψη των απόψεων του ελληνικού Έλληνο-Κυπριακού Διδήμου. Με αυτή τη στάση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνόησε για άλλη μια φορά τα ίσα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Όσο συνεχίζεται αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επικοδομητική συμβολή στο Κυπριακό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταλήγει σημειώνοντας πως πρέπει να διατηρηθεί η δυναμική που επιτεύχθηκε και να προωθηθούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης της θετικής ατζέντας με την προοπτική της ένταξης. Εν αναμονή της έγκρισης των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Σύνοδο του Συμβουλίου που ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο
29 του μήνα στο Λουξεμβούργο βρίσκεται η προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κατέληξε η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2020. Ωστόσο, οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια απλούστερη, δικαιότερη και οικολογικότερη ΚΑΠ που θα προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Η νέα ΚΑΠ ενισχύει τα περιβαλλοντικά μέτρα και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη στήριξη στις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βοηθούν τους νέους γεωργούς να ενταχθούν στο επάγγελμα. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση. Μια συμφωνία η οποία ανοίγει το δρόμο για μια απλούστερη, δικαιότερη, οικολογικότερη κάπου που θα προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Σαφέστατα θα πρέπει να ρωτηθείτε κι όλοι εσείς αν όντως κρίνετε έτσι τα πράγματα με αυτά τα οποία γνωρίζετε μέχρι στιγμής. Κύριε Μύρωνα Χιλετζάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Ναι. Κύριε Χιλετζάκη. Κυρία Βουλγεράκη, με ακούτε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στον κρατή. Καλό μεσημέρι. Ρώτησα αν εσείς συμμερίζεστε αυτό το οποίο αναφέρει η ανακοίνωση, δηλαδή ότι η συμφωνία αυτή, η προσωρινή αυτή συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια απλούστερη, δικαιότερη, οικολογικότερη ΚΑΠ που θα προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Κυρία Βουλγεράκη, εμείς στην Κρήτη μιλάμε για ένα οικολογικό αύριο. Εμείς είμαστε αυτοί που καλλιεργούμε πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια. Εμείς είμαστε που ντύσαμε τα χωράφια της Κρήτης με ένα ιθαλής δάσος που λέγεται Λεώνας. Το πρόβλημα είναι σήμερα όμως ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής. Αυτό το μεγάλο κόστος παραγωγής, αν δεν συντηρηθεί μέσα από τη νέα προγραμματική περίοδο, όλο αυτό το πρασίνισμα, η οικολογία, το προμόσιο που θέλει να περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη και με τη σειρά τους τους γεωργούς, δεν θα περπατήσει. Αυτό το κόστος παραγωγής πρέπει να το συμμεριστούμε όλοι μαζί. Ναι, εσείς λέτε αυτό, αλλά εγώ ακούω και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξέρω αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο λέτε εσείς, κύριε Χιλετζάκη, τον κύριο Πελιβανό εκεί από τη Λάρισα, να λέει ότι είναι μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της Ελλάδας που δεν πρέπει να πάει χαμένη η νέα ΚΑΠ και ότι στόχος είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η αύξηση της απόδοσης αναστρέμα για το γεωργό, η αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα αγρότη στην κοινωνική και οικονομική αλυσίδα και η ταύτιση της πρωτογενούς παραγωγής με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας στον 21ο αιώνα. Πώς το ένα θα έρθει να παντρευτεί με το άλλο? Κυρία Δουλγεράκη, ωραία αναγγελία για τον κάμπο της Λάρισας με τη μηχανική καλλιέργεια, με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα και με την τεχνολογία που πρέπει να ακολουθάμε τον αντίστοιχο Ολλανδό ή Γερμανό καλλιεργητή που έχει τους κάμπους και τα λιβάδια. Αυτό όμως το πράγμα δεν μπορεί να παντρευτεί στην Κρήτη. Όταν μιλάμε για παραδοσιακό ελαιόνα, όταν μιλάμε ότι είμαστε υπέρ στο 100% της πράσινης ανάπτυξης, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ για να διατηρήσω αυτό το αϊθαλής δάσος στην πλαγιά της Βιάνου, φέρνω ένα παράδειγμα για τον νομό Ηρακλείου, για να μπορέσω να το διατηρήσω, θα πρέπει η κυρία Δουλγεράκη να με στηρίξει το κράτος. Όπως ο ξενοδόχος έχει τον κυπουρό του και τον πληρώνει για να του έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο κήπο στο ξενοδοχείο του και να τον βλέπουν οι πελάτες του και να μπορούν να παραλάβουν και τους καρπούς από τα καρποφόρα δέντρα, έτσι και εμείς, αν θέλουμε μία πράσινη Ελλάδα, ένα πράσινο νησί, θα πρέπει να κάνουμε μία σωστή αναθεώρηση της νέας προγραμματικής περίοδου. Και θα σας πω το λόγο, γιατί με βλέπετε και αγωνιώ σήμερα και αγανακτώ μέσα από το δελτίο ειδήσεων το δικό σας. 55% μείωση είχαν οι δεντρώδεις καλλιέργειες την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 39 εκατομμύρια ελαιόδεντρα καλλιεργούνται στην Κρήτη σήμερα. Η Κρήτη μας, το 60% της καλλιεργίας εμείς της έκτασης, αποτελείται από αυτό το δάσος που το έχω επαναλάβει τρεις φορές τώρα μέσα από το δελτίο σας. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο, κυρία Δουλγεράκη, αν δεν στηριχτεί ο ελαιοπαραγωγός με τις υπάρχουν τιμές
και με όλα αυτά τα αρπακτικά που υπάρχουν στην αγορά, τα εμπορικά αρπακτικά, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Φανταστώ παράδειγμα το 2021. Μέση τιμή ελαιολάδου στην Κρήτη 2,55, 2,60. Διαμαγείας τώρα που τελειώσανε τα λάδια και αχτήκαν οι τιμές στο 3,40, στο 3,20. Γιατί? Για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κρητικού ελαιοπαραγωγού και να μπει στη διαδικασία του θερινούς μήνες να πάει να ποτίσει, να ραντίσει το χωράφι του για να βγάλει πάλι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και να του το πάρεις εσύ, να του το πάρεις και μετά να κάνουμε ελληνοποιήσεις από την πίσω μεριά. Μία πρόταση δικιά μου, κυρία Ντουγεράκη, και τώρα που μιλάμε σε λιγότερο από 20 λεπτά θα είμαι στο γραφείο και της υφυπουργού της κυρίας Δραμπαζής αλλά και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, με μία αντιπροσωπεία από Κρήτες παραγωγούς για να θέσουμε κάποια θέματα. Το βασικό θέμα που είναι να θέσουμε είναι η απόσταξη κρίσης. Αλλά θέλω να σας πω το εξής με τις ελληνοποιήσεις. Mm-hmm. Όπως είναι οι ροές εκροές και όπως κρατάμε ηλεκτρονική φορολογική αποθήκη για τα καύσιμα, ακριβώς το ίδιο πρέπει να κρατάμε και στα ελαιουργία. Πήγε ο Χιλεντζάκης ο Μύρος, άλεσε στο λάδι του στο συνεταιριστικό ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αργανών. Πολύ ωραία. Αυτόματα όλο αυτό θα καταχωρείται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσουν να κόψουν, δεν θα μπορέσουν να κόβουν εικονικά και να γίνονται βαφτίσεις από ισπανικά λάδια, από ίνο από τη Βουλγαρία, από ντομάτες από τα Σκόπια και από αρνάκια από τα Σκόπια που κατακλείζανε την αγορά μας διαρκώς. Επομένως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα αγροτικό αύριο, θα πρέπει να κοιτάξουμε το κόστος παραγωγής του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου, πώς μπορούμε να το ρίξουμε, πώς μπορούμε να το στηρίξουμε και αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε να τα καταναλώνουν οι Έλληνες που πραγματικά 7 δις ευρώ είναι τα εισερχόμενα προϊόντα κοστίζουν στην Ελλάδα μας επιθείως και αυτά που παράγουμε είναι στα 6 δις ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι μείον. Πρέπει να παράξουμε προϊόντα, να έχει αυτάρκεια ο λαός μας και να τρώει σωστά προϊόντα. Και να μην πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία, κυρία Δουλτζεράκη, και να βλέπουμε τα εισαγόμενα προϊόντα, τη μοτσαρέλα και όλα αυτά και τα δικά μας, τυριά να είναι απούλητα, τα δικά μας τα φύλλα να είναι στα αζήτητα, το δικό μας κρασί να μην πίνεται και να είναι στις δεξαμένες μέσα. Και όλα αυτά, κυρία Δουλτζεράκη, πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Επενδύσεις μέσα από το δεύτερο πυλώνα να εξυγχρονιστούν, να κατοχυρωθούν γιατί δυστυχώς όσες επενδύσεις έχουν γίνει λιμένονται στα χέρια σήμερα των τραπεζών από τα διάφορα φαν ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο που κάθε μέρα αλλάζουν οι περιουσίες χέρια, τη μια εβδομάδα το έχει ο ένας, την άλλη εβδομάδα το έχει ο άλλος και λιμένονται όλα αυτά που με κόπο γίνανε και με ίδρο και ειδικά οι περιουσίες των και ειδικά οι περιουσίες των αγροτών που είναι περιουσίες γενεών, όπως το είχε πει και ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Αραχοβίτης. Άρα λοιπόν, εγώ φαντάζομαι, κύριε Χιλετζάκη, αφού είσαστε ένα βήμα πριν το γραφείο Υπουργού ή Υφυπουργού, ότι όχι μόνο αυτά τα πράγματα θα τεθούν, αλλά όταν μιλάμε και για προσωρινή συμφωνία αναφορικά με το πρώτο το οποίο συζητούσαμε και αυτά τα οποία μας εκφράσατε ως αγωνία, ως ανησυχία, ότι θα είναι θέματα τα οποία θα τεθούν και φαντάζομαι ότι η δική σας πρόταση θα είναι ή δικό σας αίτημα θα είναι να μην προχωρήσουμε σε μια συμφωνία αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία θα είναι σε βάρος όλων εσάς των αγροτών, των μικρών αγροτών, κυρίως του νότου της Ευρώπης. Κυρία Δουλγεράκη, συμφωνώ. Το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Δεν μπορώ εγώ να μπω στο ίδιο σακούλι, στο ίδιο τσουβάλι που λέμε εμείς στην Κρήτη, με τον Ισπανό ελαιοκαλλιεργητή. Αλλά δεν μπορώ να μπω και στο ίδιο τσουβάλι με τον αμπελοκαλλιεργητή, είναι ο παραγωγό το Γάλλο. Δεν γίνεται. Εγώ καλλιεργώ στα βουνά και στα λαγκάδια, δεν μπορώ να καλλιεργήσω αλλιώς. Εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Επομένως δεν μπορώ να μου συζητάνε εμένα μία ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Μία ενιαία κοινή αγροτική πολιτική όταν υπάρχουν τεράστιες διαφορές, καλλιεργητικές διαφορές ανάμεσα σε μένα,
σε ένα Γάλλο, σε ένα Ιταλό, σωστά, σε ένα Ισπανό. Ας ελπίσουμε ότι θα το δούνε προσεκτικά. Κύριε Χιλετζάκη, θα τα ξαναπούμε, γιατί είσαστε και έξω από το γραφείο. Παράδειγμα με τη Γαλλία στα γρήγορα και κλείνω. Η Γαλλία με τον Παγετό έπαθε μια πολύ μεγάλη ζημιά στον Αμπελόνια. Με το που έκανε το αίτημα, κατευθείαν τα χρήματα δοθήκανε στην κυβέρνηση της Γαλλίας και με τη σειρά τους στους παραγωγούς. Εμείς για τη ζημιά που πάθαμε με το ελαιόλαδο το 2019, ακόμα ο φάκελος πάει και έρχεται και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τον Περονόσπορο του 2011 που οι εγκαθαρίσεις γίνανε 31 Δεκεμβρίου το 2015, μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή ο αμπελουργός της Νεμαίας, της Κρήτης, της Καβάλας, της Πελοποννήσου, η ζημιά που έπαθε το 2011 τον εγκαθαρίσαν το 2015. Ναι, αλλά αυτά, κύριε Χιλετζάκη, δεν γίνονται από μόνα τους. Άρα ευθύνονται οι υπουργοί που δεν ασκούν αυτή την πολιτική και τις πιέσεις, έτσι δεν είναι? Κυρία Δουλγεράκη, συμφωνώ μαζί σας, είμαι μαζί σας, αλλά είναι καλό να αφήσουμε τις πολιτικές ταυτότητες στο σπίτι μας και να μας ακούνε οι υπουργοί, είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινοι, είτε είναι κίτρινοι. Γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα στην καθημερινότητα, εμείς είμαστε που είμαστε στα χωράφια. Εμείς αυτά που γνωρίζουμε δεν τα γράφουμε τα βιβλία και ούτε τα κοιτάπια. Εύχομαι πραγματικά να το καταλάβουν κάποια στιγμή και να αφήσουν τις πολιτικές πεποιθήσεις εκτός, γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε με πολιτικές γραμμές, ούτε κομματικές γραμμές, ούτε τίποτα. Κύριε Χιλετζάκη, θα τα ξαναπούμε λοιπόν, γιατί θα υπάρξουν νεότερα στην πορεία της ημέρας. Εύχομαι, κυρία Δουλγεράκη, με αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο 22-27 να ξυπνήσει ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται πρωτογενής τομέας η Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το παρόν. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη. Το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Ζημιά στα πρωίμα στα Φύλλα καταγράφονται και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως λένε οι αμπελοκαλλιεργητές. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου τον κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Κύριε Μαρουσάκη, μας έχει πιάσει και μια αγωνία παραπάνω. Έχουμε καεί όλες αυτές τις ημέρες. Περιμέναμε ότι αυτό το θερμό κύμα κάπου θα μας αποχαιρετούσε, θα νιώθαμε καλύτερα, θα παίρναμε μια ανάσα. Αυτό το καινούριο που έρχεται ως δεδομένο και ως στοιχείο λέει ότι, ξέρετε, ή αυτό που ακούμε, ξέρετε, μπορεί να φτάσουμε και στους 44 ή να ξεπεράσουμε τους 44 βαθμούς Κελσίου. Είναι αλήθεια αυτό? Πράγματι πολύ σωστά τα λέτε. Μιλάμε για ένα δεύτερο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Τετάρτη και να κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή, για 24 ώρα, όπου το κύριο χαρακτηριστικό βέβαια θα είναι οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ίσως να είναι και λίγο πιο υψηλές σε σχέση με το πρώτο κύμα, το οποίο προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν κάποιες περιοχές στην ανατολική υπηρετική χώρα που ίσως ξεπεράσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και το νέο στοιχείο το οποίο προστίθεται σε αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα είναι ότι θα συνοδεύεται και από ισχυρούς δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους και την Παρασκευή, που αυτοί θα λειτουργήσουν σαν καταβάτες, όπως λέμε, δηλαδή ο γνωστός Λίβας, για την ανατολική υπηρετική χώρα και θα αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν θα έχουμε και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για πολλές περιοχές της χώρας μας, σε συνδυασμό με την πολύ θερμή και ξηρή ατμόσφαιρα. Θα πάει δηλαδή κοντά στα 5 με 6 μποφόροι και παραπάνω η ένταση του ανέμου? Ακριβώς. Για την ανατολική τροπική χώρα, όπως είναι η περιοχή της Θεσσαλίας, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος, ίσως εκεί να προσεγγίσουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, που σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και την ξηρότητα που επιφέρει στην ατμόσφαιρα, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και βέβαια, μόλις ολοκληρώσει τον κύκλο του αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο εκτιμούν θα γίνει από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά, έρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια και θα έχουμε έντονη αστάθεια στην κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα. Οπότε θα έχουμε και καταιγίδες μεσημέρι, απόγευμα Παρασκευής, αλλά και το Σαββατοκύριακο, που είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν και προβλήματα προς τα βόρεια υπηρετικά τμήματα. Θα ηρεμήσει κάποια στιγμή όλο αυτό το φαινόμενο ψυχρή θερμή μάζα, ψυχρό θερμό κύμα, όπως το λέτε εσείς, ξανά ψυχρό κύμα, ξανά αστάθεια, να πάμε σε φυσιολογικές συνθήκες ένα καλοκαίρι, κύριε Μαρουσάκη? Όπως φαίνεται και ο Ιούλιος, τουλάχιστον με τα πρώτα στοιχεία που φτάνουν στα χέρια μας, θα έχει έντονες διακυμάνσεις. Θα έχουμε δηλαδή πολλά σκαμπανεβάσματα σε ό,τι αφορά το κεντρικό σκηνικό. Αρκεί να πούμε ότι το πρώτο 19 του Ιουλίου,
από αρκετή ασάφεια για την κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα και ίσως βέβαια να δούμε και θερμοκρασίες στα βόρεια επιρροτικά τμήματα λίγο πιο κάτω από τις μέσες για την εποχή τιμές. Στη συνέχεια φαίνεται ότι και πάλι οι θερμές αέριες μας, δηλαδή προς 15-20 Ιουλίου, θα προσεγγίσουν τη χώρα μας, οπότε ίσως οδηγηθούμε και πάλι σε ένα έτσι, νέο καύσωνα προς τα μέσα Ιουλίου και μετά. Θα έχουμε δηλαδή, όπως όλα δείχνουν, και εδώ έντονα σκαμπανεβάσματα κάτω μήνα Ιούλιο, τουλάχιστον με τα πρώτα στοιχεία που φτάνουν στη διάθεσή μας. Πώς εξηγείται, κύριε Μαρουσάκη, από τη μία να ακούμε ότι η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, έτσι, γιατί δεν είμαστε θεοί για τα υπόλοιπα, να ξεπεράσει από τη μία ο υδράργυρος στους 43 βαθμούς Κελσίου και από την άλλη να μην δροσίσει όταν μιλάτε για δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους? Είναι το τελευταίο που ρωτώ. Κοιτάξτε, δυστυχώς έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στην επιφάνεια του εδάφους. Δεν προλαβαίνει, τουλάχιστον κατά μεγάλα αστικά κέντρα, η επιφάνεια να αναπνεύσει όπως. Δηλαδή και οι ψυχρές κλιμάκες. Μάλιστα. Σας χάσαμε. Λίγο σας χάσαμε και δεν το καταλάβαμε. Μας λέτε ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τη θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται, ότι αυτό δεν βοηθάει και πολύ παρά τους δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, γι' αυτό και η άνοδος θερμοκρασίας. Αυτό αντιλαμβάνομαι σωστά? Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε. Αργεί δηλαδή αυτή η ψυχρή αέρια μάζα να γίνει αισθητή κάτω χαμηλά στην επιφάνεια, σε σχέση βέβαια και με τα αστικά κέντρα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Γιατί τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται δεσμεύουν τη θερμότητα και αργούν μετά στη συνέχεια να την αποδεσμεύσουν. Επομένως, όταν έρχεται η ψυχρή αέρια μάζα, δηλαδή οι δροσερές αέριες μάζες, για να αισθανθούμε εμείς στη δροσιά θέλουμε κάποια 24 ώρα για να γίνει αυτό αισθητό, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε περιοχές όπου αναπνέει, όπως λέμε, το έδαφος, δηλαδή προς την επαρχία, γίνεται πιο εύκολη η αντικατάσταση των αερίων μαζών από το θερμό προς το ψυχρό, γίνεται δηλαδή πιο γρήγορα αισθητή. Ταυτόχρονα, βέβαια, μιλάμε για μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, αναπτύσσεται έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα που αυτές οι δροσιές, ας το πούμε έτσι, συνοδεύονται και από έντονες καταιγίδες που πολλές φορές δημιουργούν και το μεγάλο χαλάζι, που δημιουργεί πολλά προβλήματα με τη σειρά του και στις καλλιέργειες αλλά και σε όποια ανθρώπινη δομή υπάρχει στην επιφάνεια του. Άρα με αυτά τα δεδομένα ούτε οι νύχτες θα δροσερεύουν και θα διατηρείται ψηλά ο υδράργυρος, κύριε Μαρουσάκη, έτσι, με τα τελευταία τα οποία αναφέρετε. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια γίνεται αντιληπτικά από τις ελάχιστες θερμοκρασίες που καταγράφονται νωρίς το πρωί, που είναι κοντά στους 28 με 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας μας, που σημαίνει ότι δύσκολα γίνεται αισθητή η δροσιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή μεσημέρι. Την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών ανάρτηση στοιχείων στο MyData καθώς και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αντικατάστασης των παλιών ταμιακών μηχανών ζητάμε επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. Στην επιστολή της επισημαίνει την ανάγκη να δοθούν οι συγκεκριμένες παρατάσεις ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο επανεκκίνησής τους μετά από το πολύμηνο lockdown εξαιτίας των περιορισμών που υποβλήθησαν λόγω της πανδημικής κρίσης. Η ΓΕΣΕΒΕ θεωρεί ότι στην παρούσα συγκυρία είναι απολύτως αναγκαίο οι πολιτικές και οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την εφαρμογή τους να είναι προσανατολισμένες στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να δημιουργηθούν επιπρόσθετα κόστη και διοικητικά βάρη. Το αίτημα της ΟΕΣΚ για την άμεση δημιουργία ενός προγράμματος επανεκκίνησης του λιανεμπορίου φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο αποκλεισμός του λιανεμπορίου από τα προγράμματα επανεκκίνησης της αγοράς δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και ένα αβέβαιο μέλλον. Εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος στο τέλος της πανδημίας να πετρήσουμε χιλιάδες λουκέτα και να βιώσουμε τον αφανισμό ενός κλάδου, καθώς η ως τώρα στήριξη δεν καλύπτει τα ιδιαίτερα προβλήματα και χαρακτηριστικά του κλάδου, που ήδη είναι σε ένα διέξοδο με τη συσσόρευση πολλών χρεών. Με βάση όλα τα παραπάνω, η Ομοσπονδία ζητά τη δημιουργία προγράμματος επανεκκίνησης του λιανεμπορίου, στο οποίο να προβλέπεται η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό, με στοχευμένα μέτρα για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή τους. Οι βουλευτές καλούν τον αρμόδιο υπουργό να λάβει υπόψη του το αίτημα της ΟΕΣΚ και τους ενημερώνει για τις ενέργειες τις οποίες έχουν να προβεί. Στο 17,1% έφτασε η ενεργία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ποσοστό ενεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν 16,2%.
Στη δημοσιότητα δίνει σήμερα το νέο πρόγραμμα του κόμματος για τα εργασιακά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις προβλέψεις του βρίσκεται η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, επαναφορά βασίμου λόγου απόλυσης, μείωση του νόμιμου ορίου των υπεροριών με ταυτόχρονη αύξηση της προσάυξησης του ορομισθίου τους, όπως επίσης και η εφαρμογή 35ωρου χωρίς μείωση αποδοχών. Στις αλυσιδωτές αυξήσεις σε τέλη και φόρους που συνδέονται με τα ακίνητα, καθώς και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών, αναφέρεται με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών ο αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή του τομεάρχη Εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδη και 38 ακόμα βουλευτών. Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναφορικά με το πρόγραμμα τουρισμού για όλους του Υπουργείου Τουρισμού με 100.000 επιταγές. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, ενώ όσοι έλαβαν πέρυσι βάουτσερ θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μέχρι 31/12/2021. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αναρτηθούν και οι πίνακες των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού σε ό,τι αφορά τις φετινές αιτήσεις για διακοπές από 1η εβδόμου 2021 και για κάθε χρόνο. Οι περισσενοί δικαιούχοι μπορούν να πάνε διακοπές μέχρι τέλους Ιουλίου με τα περισσενά τους βάουτσερ. Την 5η-1η Ιουλίου ξεκινά σε όλη τη χώρα το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕΟ ΠΕΚΑ για το έτος 2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα ισχύει από 1η εβδόμου έως και 19ου, καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση, και αφορά στην επί 16 μέρες 15 διανυκτερεύσεις φιλοξενία 1.500 παιδιών δικαιούχων ΛΑΗ ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις συμβεβλημένες με το ΛΑΕΟ ΠΕΚΑ. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό 1821 λόγω βλάβης σήμερα Δευτέρα από τη συμβολή της με την οδό Κόσμων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καρτερού, όπως ανακοινώθηκε από την ΒΕΙΑΗ. Σύμφωνα με την επιχείρηση, η διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται για να πραγματοποιηθεί εσκαφή για την αποκατάσταση της ζημιάς. Στη διακοπή της υδροδότησης στο Παλιό Καστρό προχώρησε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, αιτία η βλάβη που σημειώθηκε στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Η υδροδότηση θα επανέλθει σταδιακά από σήμερα το απόγευμα. Νέα κριτήρια για την επιλογή κληρικών. Ιδρύονται σχολές μαθητείας σε Αθήνα, Ιωάννα και Κρήτη, μεταλλικιακής εκπαίδευσης και ιδιαίτερου φοιτησής, ενώ εξετάζεται και ο ψυχολογικός έλεγχος των υποψηφίων ιερέων μετά τα πρόσφατα περιστατικά παραβατικότητας, όπως γράφει ο Αθηναϊκός Τύπος. Απόσταση 70 χιλιόμετρων και 1.400 μέτρων θετικής υψομετρικής ανάβασης αποκλειστικά σε ασφαλτινή διαδρομή θα διανύσει ο δρομέας υπεραποστάσεων και προπονητής στον Αθλητικό Σύλλογο Χοχλίος Τιμ Μανώλης Κωνσταντουλάκης, με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση οικονομικών πόρων για την στήριξη του έργου της Ηλιακτίδας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 του μήνα στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, 4.30 το απόγευμα με 7.30 το βράδυ. Εθελοντική αιμοδοσία επίσης το Σάββατο 3 Ιουλίου και στο έθριο της Λότζια, 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Πρόκειται επίσης για κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας από τον Αιματοκρίτη και το Δήμο Ηρακλείου. Στην οικογένεια της Καρολάιν ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια της κόρης της Λιδίας με απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Η οικογένεια του πατέρα, βάσει της εισαγγελικής διάταξης, θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το μωρό 5 ημέρες το μήνα, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στην Αλόνισο και μόνο. Και οι δύο πλευρές μπορούν να προσφύγουν κατά της διάταξης εντός 30 ημερών, ενώ και η εισαγγελική αρχή είναι υποχρεωμένη μέσα στο ίδιο διάστημα να εισάγει την υπόθεση στο δικαστήριο, το οποίο σε εύλογο χρονικό διάστημα θα κρίνει οριστικά το θέμα της επιμέλειας του μωρού. Προθεσμία μέχρι την 5η-1η Ιουλίου προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Χανίων ο 43χρονος υπήκος Γεωργίας, κρατούμενος των φυλακών Χανίων, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου τραυμάτισε επανάσημα με τη χρήση αυτοσχεδίου αιχμηρού αντικειμένου 49χρονο συγκρατούμενο ομοεθνήτου. Πάνω από 1.500 πακέτα τσιγάρων και καπνού, τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και ως εκ τούτου στερούνται τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης, κατασχέθηκαν από τις αρχές στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα. Συνελήφθησαν στο Δήμο Φεστού δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, φέρονταν να διάθεταν 12,2 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθησαν 22 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία.
Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Καναδά και βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Στο Λάιτον του Καναδά ο υδράργυρος έφτασε στους 46,6 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον στους 44,4 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στην πόλη από το 1940 που διατηρούνται αρχεία. Πολιτική συμφωνία με τους Ρεπουμπλικανούς για την ψήφιση πακέτου υποδομών ύψους 600 δισδολαρίων συνήψαν οι Δημοκρατικοί στην Γερουσία, προωθώντας ένα βασικό πυλώνα των προεκλογικών δεσμεύσεων του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι τα μέτρα στα οποία δεν συμφώνησαν οι Ρεπουμπλικανοί θα περάσουν σε δεύτερο χρόνο με άλλο νομοσχέδιο και με διαδικασία που δεν θα απαιτεί ρεπουμπλικανικές ψήφους. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Η Πορτογαλία, αν και καλύτερη από το Βέλγιο, ιτήθηκε με 1-0 και έμεινε εκτός Euro. Η Τσεχία επικράτησε με 2-0 της Ολλανδίας και θα παίξει στις 8 με τη Δανία που συνέτριψε με 4-0 την Ουαλία. Ο Ηρόδοτος έκανε το βήμα ανόδου κερδίζοντας με 1-0 τον Πανιόνιο στο πρώτο μπαράζ ανόδου στην Ελ Καρνασό. Τέλος στην καριέρα του έβαλε ο Νικοζήσης. Δύο ημέρες μετά το Βασίλη Σπανούλη, ο αρχηγός της ΣΑΕΚ με ενάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και για εκείνο που αποσύρεται από την ενεργό δράση. Στην ανάρτησή του ο Ζήσης στέκεται σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του, αλλά και στους ανθρώπους που τον βοήθησαν να πετύχει όσα σπουδαία πέτυχε για σχεδόν 2 δεκαετίες. 984. Ο καιρός. Ζεστός ο καιρός και σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις από τα 4 έως τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!